πατάτες μαγειρεμένες με όλους τους τρόπους, τηγανιτές, στον ξυλόφουρνο, οφτές, βραστές, ογκρατέν, μέχρι και μαγειρευτές με πράσο και κολοκύθι. Κάθε Αύγουστο το Τζερμιάδο γνωρίζει ημέρες δόξας με τη γιορτή πατάτας που διοργανώνεται εδώ και 24 χρόνια στην περιοχή. Πρώτη μέρα της γιορτής έχουμε κριτικό γλέντι με το συγκρότημα του Μιλιάδη Βαρουχάκη. Τη δεύτερη μέρα της γιορτής έχουμε κριτικό γλέντι με το συγκρότημα του Μανώλη Πλατάκη και τον Τρέδερ Μιτζάκη και θα συμμετάσχει και η ΦΕΚ Αττική σε αυτό. Την τρίτη μέρα έχουμε θέατρο σκηνών. Όσοι είναι λάτρες λοιπόν της ορεινής ζωής, που τους αρέσει η ποιοτική ζωή, χωρίς έγνοιες, το φαΐ, το γαλό, η πατάτα, αυτά. Έρχονται εδώ. Ναι, ναι. Είναι πάει πάνω το μέρος, ας πούμε, οροπέδιο, κρύο, γι' αυτό είναι. Γι' αυτό βγάζει τις καλές πατάτες. Γι' αυτό. Θυμισμένο για τις πατάτες του, το οροπέδιο γίνεται πόλος έλξης χιλιάδων επισκεπτών, ντόπιων και τουριστών, που γεύονται τις διάσημες πατάτες της περιοχής και γλεντούν έως τις πρώτες πρωινές ώρες. Γνωστοί καλλιτέχνες πλαισιώνουν τη γιορτή πατάτας. Εγώ είμαι ο ιδρυτής της εορτής της πατάτας. Το 1994 ξεκίνησε. Και πιστεύω να κάνει άλλα τόσα χρόνια και να μείνει με αυτή την ποιότητα. Γιατί είναι φημισμένο το οροπέδιο για την πατάτα του? Γιατί λόγω κλίματος, λόγω του υψομέτρου. Πολλά εργατικά εθελοντικά χέρια δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό στην 24η γιορτή πατάτας. Φέτος θα χρησιμοποιήσουμε πάνω από 3 τόνους πατάτας. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ κάθε χρόνο. Χιλιάδες επισκέπτες από όλη την Κρήτη και την Ελλάδα. Γιατί είναι τόσο φημισμένη αυτή η γιορτή εδώ στο οροπέδιο? Πιστεύω ότι είναι αφενός μεν η περιποίηση που έχει ο κόσμος, αφετέρου ο τόπος, το κλίμα. Εδώ αυτή τη γιορτή πατάτας την έχουμε ξαναεπισκεφτεί. Ωραία, είναι κάθε χρόνο ερχόμαστε. Είμαστε από εδώ. Κατά τις 3 ημέρες της εκδήλωσης πραγματοποιούνται παράλληλες εκδηλώσεις όπως είναι κριτική καντάδα και θέατρο σκιών με τον Άφο Δανέλη. Πώς σας φαίνεται η πατάτα μέχρι στιγμή? Πολύ ωραίες. Είμαστε από Αθήνα και μας αρέσει πάρα πολύ. Ήρθαμε μόνο γι' αυτό. Να σας πω, εγώ είμαι από εδώ, έρχομαι συνέχεια. Είναι αυτό που τις κάνει διαφορετικές από τις άλλες πατάτες? Νομίζω ο τόπος. Στο χώρο όπου πραγματοποιείται η τριήμερη γιορτή, λειτουργεί και έκθεση ζωγραφικής του Ρουσέ του Παναγιωτάκη. Μπορεί ο κόσμος να μπει και να δει κάποια έργα, να του σπρώξουμε, να τον κινήσουμε λίγο, να του αυξήσουμε την περιέργεια, να πάρει και άλλη γνώση, ένα ρέθισμα δηλαδή. Η γιορτή πατάτας ξεκίνησε χθες και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή. Πρόκειται για μια εκδήλωση που διοργανώνεται για 24η συνεχή χρονιά και σκοπό έχει να προωθήσει τα τοπικά προϊόντα τα οποία φημίζονται για την ποιότητα και τη γεύση τους. Οπότε αφού είσαι από εδώ, έρχεσαι κάθε χρόνο στη γιορτή της πατάτας, είναι η πρώτη φορά φέτος? Πρώτη φορά είναι φέτος. Και πώς φαίνεται μέχρι στιγμής, από αυτά που έχεις δοκιμάσει? Μέχρι στιγμής πολύ ωραία μου φαίνονται. Η κόσμο γενικότερα. Έχουμε ξαναφάει, αλλά από όλες αυτές τις ποικιλίες δεν τις έχουμε δοκιμάσει. Χορηγός επικοινωνίας είναι ο Όμιλος της Κρήτη TV.